Γεια και χαρά σε όλους, είμαι ο Σημεών και σήμερα θα δούμε το δεύτερο Loot of the Day με διάφορα video games, αξεσουάρ και περιφερειακά. Πριν ξεκινήσουμε όμως, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το καμπανάκι, ένα like και ένα share στο βίντεο, ρίξε μια ματιά στον δέσμο στην περιγραφή και άσε με ένα σχόλιο με hashtag LOTD, τα αρχικά δηλαδή από το Loot of the Day. Υπενθυμίζω πως ό,τι βλέπουμε στα Loot of the Day videos υπάρχουν διαθέσιμα προς αγορά σε σύνδεσμο στην περιγραφή. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα video games. Έχουμε ένα video game για Xbox, το Ryzen 2 Dark Waters, το οποίο βλέπουμε ότι είναι και σφραγισμένο. Και επόμενο, Euro 2008, Austria Switzerland, και αυτό σφραγισμένο. Pro Evolution Soccer 2008, πάλι για Xbox 360 ότι βλέπουμε μέχρι τώρα, έτσι, και αυτό σφραγισμένο. Duke Nukem Forever, σφραγισμένο και αυτό. Και FIFA 2010, επίσης σφραγισμένο. Στη συνέχεια έχουμε ένα arcade stick, πολύ ωραίο, το οποίο είναι για PS2 από ό,τι βλέπουμε, αλλά κάτω εδώ μας γράφει ότι είναι συμβατό και με PS1, PSX και για PAL και για NTSC συσκευές. Παιχνίδο κονσόλες και αυτό είναι κλειστό, σφραγισμένο. Βλέπουμε εδώ και κάποιες οδηγίες και τα χαρακτηριστικά του. Πολύ ωραίο arcade stick, και εμένα προσωπικά μου αρέσει. Στην άκρη. Επόμενο λοιπόν, έχουμε εδώ έναν adapter για κάρτα μνήμης, ώστε να μπορείς να χρησιμοποιήσεις μνήμες του PS2 στο PS3. Και ωραίο και αυτό. Μετά επίσης ένας αντάπτορας, ο οποίος, με τον οποίο μπορείς να συνδέσεις χειριστήρια από PSX, PS1 δηλαδή, στον υπολογιστή με αυτόν τον αντάπτορα. Από ό,τι βλέπω γράφει και PS2 εδώ. Μια χαρά. Επόμενο είναι ένα χειριστήριο για το PS3. Για τις απλές λειτουργίες, από ό,τι καταλαβαίνω περισσότερο για θέαση ταινιών, συνδέεται στη USB του PS3. Σούπερ. Ένα ακόμα χειριστήριο, αυτή τη φορά είναι συμβατό με PlayStation 2 και αυτό, όπως βλέπουμε, έχει όλες τις βασικές λειτουργίες. Σούπερ, στην άκρη και αυτό. Μετά έχουμε επίσης ένα χειριστήριο, πολλά χειριστήρια βλέπουμε σήμερα, το οποίο και αυτό είναι συμβατό με PlayStation 2. Αυτό έχει κουμπιά και από τις δύο μεριές, έχει κάποιες λειτουργίες από εδώ και επίσης κάποιες λειτουργίες στο πίσω μέρος. Μετά έχουμε καλώδια IDE. Όσοι τα έχετε προλάβει, που λογικά είσαστε αρκετοί στο κανάλι, τα οποία όμως έχουν την ιδιαιτερότητα ότι έχουν LED φως. Εγώ πρώτη φορά τα είδα, έχω χτίσει άπειρα PC τότε τις εποχές με ID καλώδια, όπως και τώρα χτίζω αρκετά PC. Τα συγκεκριμένα δεν τα είχα ξαναδεί. Έγραψα μου στα σχόλια, τα έχεις δει πουθενά αυτά? Πολύ ωραίο. Ίσως το χρησιμοποιήσω σε κάποιο build, κάποιο retro build ίσως, που σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο με retro build στο κανάλι, και ίσως λοιπόν χρησιμοποιήσω τα συγκεκριμένα καλώδια. Ίσως βέβαια να εξακολουθήσουν να παραμένουν προς πώληση. Θα δούμε. Επόμενο κουτάκι, έχουμε μια ωραιότατη θήκη για PSP, σκληρή θήκη και αυτό σφραγισμένο καινούριο. Εδώ έχουμε κάποια αυτοκόλλητα για μια συγκεκριμένη θήκη της Logitech, η οποία είναι για το PSP. Νομίζω το πακέτο είχε μέσα και κάποια κενά για να εκτυπώσεις εσύ ό,τι θέλεις. Δεν είναι σφραγισμένο. Θυμάμαι το είχα ανοίξει ξανά. Μπορούμε να του ρίξουμε μια ματιά για να δούμε τα εν λόγω αυτοκόλλητα. Για όποιον έχει τη συγκεκριμένη θήκη για PSP, μπορεί να βάλει τα συγκεκριμένα skins. Και οι οδηγίες είναι αυτό.
King Kong, Splinter Cells κτλ. Κτλ. Έχει τέλος πάντων αρκετά skins για τη συγκεκριμένη θήκη της Logitech. Α, οκ, okay, ορίστε, ναι, έχει και διάφορα τα οποία είναι κενά, καλά το θυμόμουν, στα οποία μπορείς εσύ να προσαρμόσεις, ας πούμε, μία εικόνα που θέλεις, να το εκτυπώσεις και να το κολλήσεις πάνω στη θήκη της Logitech στη θέση σου. Και αυτά. Επόμενο κουτάκι είναι ένα χειριστήριο για το Nintendo Wii μαζί με το παιχνίδι, το Wii Play. Okay. Και αυτό με μια μικρή ζημιά εδώ στο κουτί, αλλά καινούριο. Super. Και τελευταίο έχουμε ένα Wireless Presentation Gateway, το οποίο ουσιαστικά είναι για παρουσιάσεις. Μπορείς να συνδέσεις ένα λάπτοπ ή ένα PC και να μεταφέρεις ασύρματα την εικόνα σε μια οθόνη, σε ένα προτζέκτορα. Υποστηρίζει μέχρι αρκετούς χρήστες. Έχει διάφορους τύπους συνδεσμολογίας όπως VGA, HDMI κτλ. Okay, και αυτό καινούριο προϊόν, σφραγισμένο στο κουτί του. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσαν τα προϊόντα του δεύτερου Loot of the Day. Υπενθυμίζω, αν σε ενδιαφέρει κάποιο, θα έχω σύνδεσμο στην περιγραφή που μπορείς να μπεις και να αγοράσεις οποιοδήποτε θέλεις από αυτά. Και πριν κλείσουμε το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το καμπανάκι, ένα like και ένα share στο βίντεο, ρίξε μια ματιά στο σύνδεσμο στην περιγραφή και άσε μου ένα σχόλιο με hashtag LOTD, τα αρχικά δηλαδή από το Loot of the Day, και φυσικά ό,τι άλλο θέλεις. Ήμουν ο Σημεών, σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο, μέχρι το επόμενο, γεια και χαρά!